Δεν μου καλούσε ύπνος. Γιατί? Δώσε μου λίγο χρόνο, αγάπη μου. Αφέσου πάνω μου και θα δεις. Εμείς οι ζωγράφοι, το μαύρο πίσα, το κάνουμε ρόδινο. Μερικές πινελιές υπόθεση είναι. Άσε που και σαν γιατροί επουλώνουμε και πληγές. Χαμογέλα όμως. Μπορεί να ερωτεύτηκε το κορίτσι. Μπορεί να βρει και ένα καλό παιδί και να αποφάσισε να φτιάξει τη ζωή της. Μπορεί, μπορεί. Πολλά μπορεί. Πες μου ποιο χέρι στις μοίρας το χάρτη σκορπάει μελάνι και σβήνει λιμάνι, σβήνει ρότα, φαρούς κι ακτή. Και πια σπιξίδας η μαύρη λεπίδα θα δείξει ελπίδα μιας άγνωστης γης προσμονή. Κεραυνός κι αστραπή ξαφνού σταν ήξερο καλοκαίρι, η κακιά η στιγμή φίδι σκορπιός μαχαίρι στην καρδιά μου όρμησε να τη φαρμακώσει. Κεραυνό κι αστραπή ελπίζει πια η ζωή μας το θαύμα, άγγελο της χαράς και εκδικητή αντάμα τους ανθρώπους που χωρίσαν πάλι να ενώσει. Από την κλινική. Και πού πήγε? Πότε σε ειδοποίησαν? Τώρα το πρωί. Έχω ένα φίλο συνάδελφο που δουλεύει εκεί και μου τηλεφώνησε. Εδώ θα έρθει. Έτσι λες? Γιατί εσύ λες πως όχι? Εγώ λέω πως δεν έχει πάρει σοβαρά τη ζωή του. Αυτό λέω. Ωραία. Ωραία, τι πρέπει να κάνω? Εσύ ξέρεις. Να σου πω. Θέλω, άμα κάποια στιγμή ευκαιρίσεις, να σου πω μερικά πράγματα. Χρειάζομαι τη συμβουλή σου. Όποτε θέλεις. Σήμερα κιόλας. Πρέπει όμως να φύγω. Μπράβο, μωρό μου. Έλα όμως να φάμε. Σε λίγο. Ανδριάννα, κάτι είπα. Ναι. Κυρία Μαρία, τηλέφωνο. Τι έχει κάνει? Έχει πάρει 2 δάνεια από την αγροτική, χωρίς να πληρώσει ούτε μία δόση. Καλά, εσύ δεν ξέρεις τίποτα? Όχι, πού να ξέρω. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει δανειστεί και από το Βλαχογιάννη.
3 εκατομμύρια. Με τόκο φυσικά. Λοιπόν, θα δώσω το μαγαζί, Γιώργο. Θα το δώσω και με τον αέρα θα ξεχρεώσω. Και μετά με τι θα ζεις? Θα δω, μήπως κάνω κάτι ως φωτογράφος σε συνεργασία με το Δήμο. Και αν γυρίσει ο Αντώνης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Τσιράπ. Δεν μ' αρέσει, φίλε μου, να το βάζει κάτω. Νόμιζα πως δεν είχαμε μυστικά μεταξύ μας. Κατάλαβες. Έτσι νόμιζα. Πού τα πήγε τόσα λεφτά ο μπαγάσας? Εμένα ρωτάς, δεν ξέρεις. Ο κόσμος είναι ποταμός και θάλασσα που αφρίζει. Άμα μολύνεις το νερό, πια δεν σε καθαρίζει. Καλύτερα να μην μιλάς, αν δεν πολύ κατέχεις. Μ' αν ξέρεις μην κρατάς κρυφό το θησαυρό που έχεις. Μ' αν ξέρεις κρατάς κρυφό κάνει στο σαλάθι και στα συγχωρώ. Σε βροχή το... Εκεί βάλτε. Το αγόρι σου που είναι? Το Κολωνάκι για καφέ. Θα του πεις να μου φτιάξει το πορτρέτο? Δεν κάνει πορτρέτα αυτός. Μόνο νεκρή φύση. Γιατί εγώ τι είμαι? Δεν είμαι νεκρή φύση. Όχι νεκρή φύση εσύ. Εσύ είσαι ολοζώντανη. Μπριόζα και ζουμπουρλή. Μωρό μου, sorry. Σε μια εβδομάδα εκδίδεται η απόφαση του Διευθυντή των Φυλακών περί εκτίσεως της ποινής σου και αποφυλακίζεσαι. Άντε πάλι με το έξω. Δεν τα είπαμε. Μου φαίνεται πως, Δήμαρχος, το κράτος δεν έχει καμία υποχρέωση να σε ταΐζει πέραν της λήξης της ποινής σου. Άπαξ και λάβεις στα χέρια το κίτρινο χαρτί, πρέπει να φύγεις, θες δεν θες. Θα βρω λύση. Τι θα πει θα βρω λύση? Σιγά να μην σου πω. Εσύ είσαι με αυτούς που θέλουν να με ξεφορτωθούν. Μπορεί να πας να τους το σφυρίξεις. Τι λέει, άκου τι λέει. Τέλος πάντων, κάνω ό,τι θες. Εγώ πάνω σε αυτό που ανέλαβα θα το φέρω εις πέρας. Και θα πληρωθείς γι' αυτό. Μπα, εκεί κολλήσαμε. Τελικά ξέρεις κάτι. Είσαι συμπαθητικός τύπος. Έχει δίκιο ο ξενέρωτος που ψατάει. Δεξί ή αριστερό? Αβρα καταμπρα τούμπα τουλούμπα. Κάνε μια τούμπα. Για μένα? Ναι, αγάπη μου. Φιλί. Ευχαριστώ, μπαμπούλη μου. Τι είναι? Αυτό είναι ένα μουσικό κουτί. Άκου. Γιατί μαμά τίποτα? Αύριο η μαμά. Εντάξει.
Δεν έχω πολύ χρόνο. Πάλι. Θα γυρίσουν τα παιδιά και δεν έχω μαγειρέψει τίποτα. Λοιπόν, θες να μαγειρέψουμε εδώ και να τα πάρεις μαζί. Όταν λες μαγειρέψουμε, ξέρεις. Αρσενική δεν θα. Κοροϊδεύεις. Λέγε θες. Θέλω να κάτσεις λίγο να σε δω. Θα με κοιτάς όσο είναι ώρα γίνεται το φαγητό. Τι λες. Είμαι σίγουρη πως είναι ο Μαρίνος. Αποκλείεται. Άνοιξέ μου! Ξέρω πως είσαι μέσα! Βασιλική! Θα σπάσω την πόρτα! Σκοτώσει! Φύγε από την πίσω πόρτα, κατέβα τις σκάλες. Θα βγει στο πλαινό δρόμο. Άνοιξε και φύγε. Όχι, όχι. Φύγε. Εσύ τι θα κάνεις? Τη γυναίκα μου θέλω! Πού είναι? Σε ρωτάω! Ώστε εσύ είσαι? Ο άντρας που τον ερωτεύτηκε για το μυαλό του και τους καλούς του τρόπους, εσύ είσαι? Τι δουλειάς με τη γυναίκα μου, ε? Μπορείς να μου απαντήσεις? Σ' αρέσει να χαλάς τα σπίτια των άλλων? Έχεις τέτοιο βίτσιο? Να διαλύσεις οικογένειες? Ξέρεις κάτι? Όχι, δεν ξέρω. Για πες. Χάνεις την ώρα σου εδώ. Έτσι λες. Έτσι λέω. Οκ. Την επόμενη φορά δεν θα έρθω μόνος. Είχε το στα υπόψη. Και ενημέρωσε για τους ενδιαφερόμενους. Αλήθεια, δεν έχεις ξανάρθει εδώ? Ποτέ. Πάμε να ανάψουμε κανένα κεράκι. Πάμε. Ωραία. Απειλητικά ωραία. Απειλείς από την ομορφιά? Καμιά φορά. Thank you.
Τόνια! Δημήτρη, τι κάνεις εδώ? Εγώ ή εσύ? Εγώ φωτογραφίζω. Εγώ ήρθα να δω το χώρο. Οργανώνουμε μια συναυλία στην πλατεία της κατοχώρας. Ο Δήμος? Ναι. Ποιο φωτογράφο θα έχετε? Εσένα. Ναι. Ο Αντώνης? Έχει πάει στην Αθήνα για κάτι δουλειές. Το μάθα. Ναι. Όλα να πάνε καλά. Θα πάνε. Μαμά, κοίτα, βοηθάω τον μπαμπούλι μου. Μπράβο, αγάπη μου. Πρόσεξε, μη πέσεις. Προσέχω. Τι θέλει αυτό το σπιτάκι? Εργαστήρι. Τι είναι εργαστήρι? Εργαστήρι είναι το μέρος που δουλεύουμε. Άλλος ζωγραφίζει όπως εγώ, άλλος μαστορεύει, άλλος πριονίζει. Θα με αφήνεις και εμένα στο εργαστήρι? Άμα κάνεις δουλειές. Θα ζωγραφίσω πεταλούδες. Τότε θα έρχεσαι οπωσδήποτε. Μαμά, με αφήνει. Άφησε τον Γιώργο να δουλέψει, αγάπη μου. Βοηθάω. Τι είναι αυτό? Σημέντο με άμμο για να κολλήσει το κεραμίδι και να μην μπαίνει νερό μέσα. Όταν βρέχει. Ακριβώς. Τι γίνεται να βρέχει μέσα στο σπίτι, τι γίνεται? Όχι, βέβαια. Να, έλα. Πάρε και εσύ λίγο τσιμέντο. Να το βάλεις στο κεραμίδι και να κολλήσει. Μαμά, κοίτα, βοηθάω. Μπράβο, αγάπη μου. Γεια. Τι γίνεται? Τι κάνεις? Χαζεύω. Τα παιδιά? Σε φίλους. Θες παρέα? Μπα. Δεν θες? Έχω τις κλειστές μου. Με μένα ειδικά? Γενικά και ειδικά, δεν κάνω διακρίσεις. Πώς δεν κάνεις? Μαρίνο, κάνε μας τη χάρη. Να φύγω, αν δε. Τώρα γύρισες. Από πού? Από εκεί που ήσουνα. Ανάκριση μου κάνεις? Σε είδα. Σε παρακολούθησα και είδα που πήγες. Μπορείς να μου πεις τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση? Προσπαθώ να βγάλω άκρη. Άκρη με ποιο θέμα? Τα έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει? Δεν μπορώ. Είναι αδύνατο να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα. Τώρα? Τόσο καιρό πώς μπορούσες? Πότε? Τι πότε? Ποτέ δεν πίστεψα πως θα χωρίσουμε. Καιρός είναι να το πιστέψεις. Τον γνώρισα. Κοριτσάκι. Φούστα μπλούζα. Όποιος έχει αγωγή και βγαίνει, είναι αδελφή. Πώς δεν κοίσουνα. Καλά το κατάλαβα. Κοίσουνα, πες μου. Ναι. Την ώρα που χτυπούσες το κουδούνι, κάνα με ρωτά και μας έκοψες. Αυτή η μουσική είναι στεναχωρημένη. Ναι. Δεν σ' αρέσει. Φέρ' το να το πάω πίσω. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Μου αρέσει και λίγο που σου κάνει έτσι. Η ίδια η μάνα της. Αντριάννα μου, μήπως ήρθε η ώρα? Δεν είναι. Θες
Μαζί. Κι εγώ μαζί. Πού? Εσύ που λες. Όχι. Αγάπη μου, είπε κάτι η μαμά. Ξέρεις κάτι. Η Τόνη, ο Μανώλης μου είπε ότι η Τόνια το βράδυ κλαίει. Αλήθεια. Αλήθεια σου λέω. Μήπως ο Μανώλης όλα αυτά τα είδε στον ύπνο του. Όχι σου λέω. Καλά. Καληνύχτα τώρα. Good night. Good night. Μπαμπά μου, μπαμπά μου. Το σπίτι μας πλημμύρισε με αυτή την υπέροχη μελωδία και η ψυχή μου άρχισε να χορεύει στο ρυθμό της. Η Ανδριάννα Μανούλα μου πήρε τη ζωή μας στα χέρια της και την οδηγεί ερήμην μου. Γρηκοτέλα Athens Imperial, καλημέρα σας. Γρηκοτέλα Athens Imperial, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Νικολάου. Στο 601. Ευχαριστώ. Εσένα ποιος σου πει να έρθεις. Εσύ. Τι κοιτάς. Τα χάλια σου. Ήθελα κάτι να σου πω. Αλλά μετά δεν ήθελα. Γι' αυτό μου κλείσες το τηλέφωνο. Άγια σου! Φτάσου, φτάσου. Μου ήρθε πάλι. Εμένα που με βλέπεις, με εκδικεί το Θεός. Στο λέω δηλαδή, de facto. Ναι. Κάτι θα ξέρει. Βέβαια, πώς αλλιώς. Βλέπει και τιμωρεί. Δεν συγχωρεί ούτε τους μετανιωμένους. Θα μου πεις για ποιο πράγμα σε τιμωρεί να πάω σπίτι μου. Γιατί βαρέθηκες. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Θα σου πω. Κάθισε. Κάθισε. Κάτσε, κάτσε, όχι, όχι. Κάτσε κάτω, ντε! Κύριε Πρόεδρε. Κύριοι δικαστές, κύριοι ενόρκοι. Ομολογώ την ενοχή μου, ζητώ όμως την υπήκειά σας, γιατί... γιατί... κάτσε, κάτσε, ρε παιδί μου. Πάμε πάλι από την αρχή.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι δικαστές, κύριε Ένορκη, Βασιλική. Καλημέρα. Έχεις επισκέπτες. Μαμά. Μαμά, τι κάνεις εδώ? Μόνο εσύ θα με φνιδιάζεις. Καλά, πότε ήρθες? Προλίγου. Μπράβο. Γιατί δεν πήγες κατευθείαν στο σπίτι? Αφού ξέρω πως το πρωί είσαι στο Δημαρχείο και Αντριάννα στο σταθμό. Να πάω σπίτι να δω ποιον. Σωστό. Έλασε εδώ. Γεια. Μια χαρά είσαι. Από το γράμμα σου και μετά περάσαν όλα. Μια χαρά. Η Αντριάννα ενθουσιασμένη. Πώς θα κάτσεις? Ώσπου να με διώξεις. Ψέματα. Μια-δυο μέρες θα κάτσω να πάρω μυρωδιά και μετά θα φύγω. Λοιπόν, να σε αφήσω να δουλέψεις και τα λέμε αργότερα, ε. Ωραία. Πού θα πας τώρα? Βόλτα. Μη στενοχωριέσαι, μια χαρά θα περάσω. Εβδομάδα του στέλνουμε γραπτή αναφορά. Ο Αντρέας είναι πλήρως ενημερωμένος για το τι κάνουμε. Μην ανησυχείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Δεν ήξερα ότι έχετε τόσο στενή επικοινωνία. Αλίμονο. Έτσι θα τον αφήναμε. Σκέφτεστε να το δείτε τώρα κοντά. Για αύριο, λέω. Τότε δεν ρίχνετε μια ματιά στην καινούργια μας παραλαβή να του πείτε πώς σας φάνηκε. Βεβαίως. Αυτά είναι οι μελιτζάνες. Πω. Ξέρεις να ποτίζεις? Αν ξέρω, λέει. Άμα ποτίσεις θα σου δώσουμε να φας ντοματούλες. Γιατί αλλιώς? Είναι απόφαση και δεν αλλάζει. Τότε να ποτίσω αμέσως. Ποτιστήρι έχεις? Με το λάστιχο. Έχουμε τίποτα? Ναι, από τράπεζες. Τίποτα άλλο? Λες να κράτησα κανένα για τον εαυτό μου? Ευχαριστώ. Χρωστάσεις σου χρωστάνε. Χρωστάω. Ωραία. Δεν απειλείς από κάτι. Ούτε από μένα. Όχι, ε. Τι είναι αυτό? Απειλήγα. Ή αλλιώς δαχτυλίδια αραβώνων. Τα καταφέρα.
Πάντως, η απειλή σου πάει χάνη. Μη. Μας βλέπω. Διευθυντής. Γιατί? Εκδόθηκε απόφαση. Ποια απόφαση? Αποφυλάκησης. Πότε? Τι πότε, αύριο βγαίνει. Αύριο. Πες το. Τίποτα. Καραντώνης. Επιτέλους. Το περίμενα. Δεν πάει γάμο. Καμπύλησε. Ο παππούς μου και η μαμά μου αραβωνιάστηκαν. Πώς γίνεται αυτό? Τους πήρε ένα δαχτυλίδι. Και? Τι και? Γεια σου, Τάνια!
Γεια σου, Αντριάννα μου. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Πού είναι η γιαγιάκα? Εκεί μείνει καφέ. Α, ωραία. Να σου πω, εγώ θα πάω μέχρι το Δημαρχείο να δω τη Μανούλα και έρχομαι. Εντάξει. Άννα. Το πήρε. Καλά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ να λέω. Θα το δουλέψει ο ίδιος. Έτσι είπε. Να σου πω, ας κάνει ό,τι νομίζει. Εμείς υπογράψαμε, μου δώσε και μια μπροστάντζα. Τέλεια. Ξαλάφρωσες. Από αυτό, ναι. Λοιπόν, παίρνω τα παιδιά και τη μαμά σου. Όχι, όχι, όχι. Σας αφήνω μόνος. Όχι, 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 όχι. Αφού το κανονίσαμε, όλοι μαζί στο υδραγωγείο. Να δω. Δεν το ξέρει ακόμα κανένας. Ναι. Άψογο. Ήθελα να ήμουν εκεί να σε έβλεπα. Α, όχι, ήμουνα. Δεν ήξερα πώς να φερθώ με όλο αυτό το σαματάει γύρω μας. Λοιπόν, τα λέμε αργότερα, έτσι, όπως είπαμε. Εντάξει. Έλα, Μίτσο. Φέρε σάκουλα. Και πιάσε και μια τηλεκάρτα, ρε. Να σε καλά. Πιάσε τον καπνό. Δεν έχει καπνό. Τι δεν έχει, προηγουμένως δεν έδωσε στο Γεωργίου. Αύριο λέμε ο καπνός. Μη μου λες εμένα αύριο, ρε. Από αύριο σε αύριο με πηγαίνεις. Έλα ο επόμενος. Ποιος είναι? Οκ, εντάξει. Τελειώσατε. Λοιπόν, μόλις βγούμε από εδώ μέσα, εσύ θα μου οργανώσεις μια έκθεση για να εκθέσω τα αριστουργήματά μου και εγώ, με την άδεια της Ανούλα σου, θα εκδώσω τα γράμματά της με ηλουστρασιόν εικονογράφηση και θα της δώσω το νόμιμο ποσοστό από τα πνευματικά της δικαιώματα. Και εγώ τι θα βγάλω? Τα σηκώτια σου. Τσιγαράκι, θα δώσεις? Πάρε μόνος σου. Καλά, μη σκοτώνεσαι. Τι κάνεις εκεί, ρε? Βάζω στα ρούχα μου φωτιά. Τι κάνεις? Φωτιά! Φωτιά! Φωτιά στο 27! Έχεις τρελαθεί! Φωτιά στο 27! Φωτιά! Εγώ είμαστε! Φωτιά! Φωτιά! Πες μου ποιο χέρι στις μοίρας το χάρτη σκορπάει η μελάνη και σβήνει λιμάνι, σβήνει ρότα, φαρούς και ακτή. Και πια σπιξίδας η μαύρη λεπίδα θα δείξει η ελπίδα μια σάβανο της γης προσμονή. Κεραυνός κι αστραπή ξαφνούς τ' ανήξερο καλοκαίρι, η κακιά η στιγμή, φίδι σκορπιός μαχαίρι στην καρδιά μου όρμησε να τη φαρμακώσει. Αστραπή ελπίζει πια η ζωή μας το θαύμα, άγγελο της χαράς και εκδικητή αντάμα τους ανθρώπους που χωρίσαν πάλι να ενώσει.